Μακροοικονομική πολλαπλασιαστή δαπάνη. Πάμε, παιδιά, να παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούμε να εντοπίσουμε το μέγεθο της μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, το οποίο προκύπτει από μία συγκεκριμένη μεταβολή τη συνολική αυτόνομη δαπάνη μιας οικονομίας, πάντα με την βοήθεια του πολλαπλασιαστή δαπάνη και στη συνέχεια να δούμε ένα ερώτημα πολλαπλών επιλογών του οποίου η απάντηση έχει στον πυρήνα της ε, την έννοια του πολλαπλασιαστή δαπάνη. Λοιπόν, οπότε θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε με θεωρία πολλαπλασιαστή δαπάνη ως το επίκεντρο, ξαναλέμε, το ερωτήμα των πολλαπλών επιλογών που θα δούμε ε, αμέσω μετά. Και τι λέμε εδώ πέρα, σε αυτή τη διαφάνεια, παιδιά, ότι για να βρούμε την μεταβολή του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος, θα μπορούσαμε να πούμε και του πραγματικού ΑΕΠ, ψ που προκαλείται από μια μεταβολή στην αυτόνομη συνολική δαπάνη μια οικονομίας, δΑΣ, μεταβολή, αυτόνομους Aggregate spending, είναι εδώ πέρα το ΔΑΣ, θα πρέπει να γνωρίζουμε το μέγεθος του πολλαπλασιαστή δαπάνης και συνέχεια να εφαρμόσουμε τον τύπο που βλέπουμε εδώ πέρα. Μη πισε, οριακή ροπή προς κατανάλωση και ένα προς ένα μείον μη πισε είναι ο πολλαπλασιαστή δαπάνης σε μια οικονομία με σταθερούς φόρους. Οπότε, ξαναλέμε παιδιά, πολλαπλασιαστή δαπάνης, ο οποίος πολλαπλαστής δαπάνης, εκτός των άλλων, υπολογίζεται με αυτόν εδώ τον τύπο. Ένα προς ένα μείον μη πισε. Ξαναλέμε, αξιοποιούμε αυτόν τον τύπο, για να βρούμε πολλαπλασιαστή δαπάνη όταν στην οικονομία μας έχουμε σταθερούς φόρους. Ωραία. Με την βοήθεια ουσιαστικά του πολλαπλασιαστή δαπάνη θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε το μέγεθος μεταβολής του ΑΕΠ, του πραγματικού ΑΕΠ, δείτε εδώ πέρα, το ΔΕΛΤΑΠΣ, η οποία μεταβολή έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης μεταβολής Τη αυτόνομη συνολική δαπάνη μια οικονομία. Άρα προκύπτει μια μεταβολή στην συνολική δαπάνη μια οικονομία, μια αυτόνομη θα λέγαμε ε, μεταβολή τη συνολική δαπάνη και θέλουμε να δούμε έχοντα κατά νου το μέγεθο του πολλαπλασιαστή δαπάνη πόσο θα επηρεαστεί το πραγματικό ΑΕΠ από αυτήν εδώ την μεταβολή. Λοιπόν. Έχουμε και μία επόμενη διαφανίουλα, η οποία θεωρούμε ότι έχει ενδιαφέρον. Θέτοντα το διαφορετικά, θα λέγαμε ότι για να βρούμε τη μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ που προκύπτει από μία αυτόνομη μεταβολή στην συνολική δαπάνη τη οικονομία, αρκεί να βρούμε τον πολλαπλαστή δαπάνη. Ο οποίο στην ουσία πολλαπλασιαστή δαπάνη μα καταδεικνύει το μέγεθο του πολλαπλασίου αποτελέσματο στο πραγματικό ΑΕΠ που προκύπτει που θα επιφέρει μία συγκεκριμένη μεταβολή τη αυτόνομη συνολική δαπάνη. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα σκεφτόμαστε, δείτε εδώ πέρα, σκεφτόμαστε έναν τύπο που δουλεύει ω εξή. Λέμε πολλαπλασιαστή πολλαπλασιαστή δαπάνη ισούται με, δείτε εδώ πέρα παιδιά, μεταβολή στο πραγματικό ΑΕ προς μεταβολή τη αυτόνομη συνολική δαπάνη. Οπότε, αν έστω έχουμε εδώ πέρα μία μεταβολή στην αυτόνομη συνολική δαπάνη κατά 10 χρηματικέ μονάδε και ο πολλαπλασιαστή δαπάνη είναι 6, τότε ουσιαστικά θα προκύψει ένα 60 εδώ πέρα. Άρα ουσιαστικά η μεταβολή δείτε εδώ πέρα, του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι εξαπλάσια σε σχέση με την μεταβολή τη αυτόνομη συνολική δαπάνη. Άρα αυτό το εξαπλάσιο στην ουσία καταγράφεται εδώ πέρα στον πολλαπλασιαστή δαπάνη. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά και μέσα από ένα συγκεκριμένο ερώτημα ε, πολλαπλών επιλογών. Τι λέμε, τι λέμε, παιδιά. Μία αύξηση τη επενδυτική δαπάνη σε τερισπάριμπου κατά μία χρηματική μονάδα σε μία οικονομία με σταθερούς φόρους και οριακή ροπή για κατανάλωση 75% θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ, τετραπλάσια της επενδυτικής δαπάνης, μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, καμία μεταβολή στο ΑΕΠ, αύξηση του ΑΕΠ, τριπλάσια της επενδυτικής δαπάνης. Οπότε, παιδιά δείτε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη μεταβολή ενό συγκεκριμένου μέρους της συνολικής δαπάνης της οικονομίας και έχει ενδιαφέρον εδώ η έννοια του έτερη πάρυμπου, όταν λέμε έτερη πάρυμπου, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτή η αύξηση τη επενδυτική δαπάνη είναι αυτόνομη. Δεν έχει προκληθεί ω αποτέλεσμα μια μεταβολή πάνω χάρη του επιτοκίου, μια πτώση του επιτοκίου, γιατί σε έτερη Όλα τα άλλα είναι σταθερά. Άρα, ξαναλέω, η μεταβολή τη επενδυτική δαπάνη, η αύξηση τη επενδυτική δαπάνη είναι αυτόνομη, γιατί? γιατί, δεν προκλήθηκε από την μεταβολή κάποιου άλλου μεγέθου και συγκεκριμένα τη μείωση του επιτοκίου. Άρα αυτό το σέντερ πάριμπου μα βάζει στο παιχνίδι την έννοια τη αυτόνομη μεταβολή. Επειδή έχω επενδυτική δαπάνη, θα γράψουμε τη επενδυτική δαπάνη. Τη επενδυτική δαπάνη. Και έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε ότι έχουμε σταθερού φόρου. Άρα, αφού έχουμε σταθερούς φόρους, παιδιά, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κλασικό τύπο του πολλαπλασιαστή δαπάνη, δαπάνης, πολλαπλασιαστής δαπάνης, όταν έχω σταθερούς φόρους, είναι αυτό το κλασικό που λέμε ένα προς ένα μείον οριακή ροπή προς κατανάλωση. Λοιπόν, Παιδιά, να το γράψουμε λίγο πιο όμορφα εδώ πέρα. Όταν έχουμε σταθερού φόρου, πολλαπλασιαστή δαπάνη είναι 1 προς 1 μείον. Ωραία, κύριε Π προ κατανάλωση. Ωραία. Και έχω και το μη πισέ. 75%. Ωραία, κύριο Π προς κατανάλωση. 75%. Οπότε μπορούμε να το γράψουμε αυτό μη πισέ. 0,75. Έτσι για να φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Και να τοποθετηθεί στον τύπο του πολλαπλαστή. Δαπάνεις. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε, παιδιά, ότι από τη στιγμή που έχουμε αύξηση στην συνολική δαπάνη τη οικονομία, ουσιαστικά θα οδηγηθούμε σε μια αύξηση. Έχουμε ουσιαστικά μια αύξηση τη ζήτηση, η οποία αύξηση οδηγεί σε μια αύξη αύξηση τη παραγωγή. Οπότε, μια αύξηση παραγωγή σημαίνει μια αύξηση του ακαθάριστου εχώριου προϊόντο. Ε, θα μπορούσαμε δηλαδή εδώ εξ να αποκλείσουμε το B και το C. Από τη στιγμή που αυξάνεται η επενδυτική δαπάνη σε τερις πάρυμπους και όλα τα άλλα είναι σταθερά οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο το οποίο τραβάει προς τα πίσω την ζήτηση ε, την δαπάνη άρα ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνει η δαπάνη ανεβαίνει η παραγωγή, ανεβαίνει το ακαθάριστο εχώριο προϊόν το θέμα είναι πόσο θα αυξηθεί το ΑΕΠ σε, αυξη... σε σχέση με αυτή την, αύξηση της επενδυτικής δαπάνης κατά μία χρηματική ε, μονάδα οπότε θα μπορούσαμε εδώ να κινηθούμε στην βάση του τύπου που είδαμε αμέσως πιο πριν, ψάχνουμε την μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, η οποία έχει προκληθεί από μια συγκεκριμένη αυτόνομη μεταβολή της συνολικής δαπάνης, ωραία, και το κλειδί εδώ πέρα είναι ο πολλαπλασιαστής δαπάνης ο οποίο πολλαπλασιάζει δαπάνε, είπαμε ότι είναι 1 προ 1 μείον μη πισε. Ωραία. Και το δάσμα εδώ πέρα είναι ουσιαστικά το, το Delta Investment, αύξηση τη επενδυτική δαπάνη. Εδώ έχω Delta Investment, μεταβολή επένδυση κατά μία χρηματική μονάδα. Οπότε ουσιαστικά το δάσμα δάς μας, δάς είναι 1. Ωραία. Οπότε ας κάνουμε εδώ συνεπάγεται και στην ουσία το μήπως είναι 0,75 οπότε έχω δέλτα ψ ισούται με 1 προς 1 μείον 0,75 επί 1 βάζω συνεπάγεται παιδιά και πάω στην αμέσως επόμενη διαφανιούλα άρα έχουμε δέλτα ψ ισούται με τι έχουμε, εδώ πέρα, έχουμε 1 προ 1 μείον 0,75 1 προ 0,25 ουσιαστικά. Άρα έχουμε 4 επί 1. 4 επί 1 συνεπάγεται το πραγματικό ΑΕΠ ουσιαστικά θα μεταβληθεί κατά 4 χρηματικέ μονάδες, Άρα είχαμε μία μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης κατά μία χρηματική μονάδα, η οποία αυτή μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης κατά μία χρηματική μονάδα οδηγεί σε μία αύξηση μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαφορετικά και του εισοδήματο, κατά τέσσερις χρηματικές μονάδες, οπότε δουλεύει εδώ το τετραπλάσιο. Εντάξει, οπότε έχουμε μία αύξηση ε, του ΑΕΠ, τετραπλάσια της επενδυτικής δαπάνης, αφού well, εδώ πέρα παιδιά, μεταβολή τη επενδυτική δαπάνη συν ένα, κατά μία χρηματική μονάδα. και ω αποτέλεσμα αυτή τη μεταβολή τη επενδυτική δαπάνη, είδαμε μία μεταβολή του εισοδήματο κατά τέσσερι χρηματικέ μονάδε. Οπότε δουλεύει σίγουρα εδώ πέρα παιδιά το α και είναι αυτό που σα είπα κάποια στιγμή στο θεωρητικό κομμάτι. Εδώ πέρα παιδιά, ότι κατευθείαν αν βρίσκαμε ουσιαστικά έναν πολλαπλασιαστή 4, εδώ πέρα, παιδιά, ο πολλαπλαστή 1 προ 1 μείον μήπω είναι 4. Οπότε, αν βρει ένα πολλαπλαστή 4, λε ότι η μεταβολή του ΑΕΠ θα είναι τετραπλάσια σε σχέση με την μεταβολή ε, της τη έτσι του το, το, το όποιου κομματιού τη αυτόνομη συνολική δαπάνη μια οικονομία. Λοιπόν, παιδιά, θεωρώ κάπω έτσι μπορούμε να ακουμπήσουμε το συγκεκριμένο ε, ερώτημα. Δόθηκε μια συγκεκριμένη μεταβολή τη αυτόνομη συνολική δαπάνη κατά μία χρηματική μονάδα. Έχουμε ένα πολλαπλασιαστή 4, πολλαπλασιαστή δαπάνη 4. Άρα, ω αποτέλεσμα, η μεταβολή αύξηση εδώ πέρα του ΑΕΠ, ε, η οποία θα προκληθεί από αυτή την αύξηση τη επενδυτική δαπάνη, θα είναι τετραπλάσια. Ναι, αφού ουσιαστικά έχουμε ένα πολλαπλασιαστή δαπάνη ίσο με 4. Οπότε, δείτε ένα ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο μας βάζει στο παιχνίδι να καταλάβουμε λίγο περισσότερο έννοια, την έννοια